είναι μια αμφίροπη κατάσταση, αλλά έρχεται, διαμορφώνεται μια καινούργια παγκόσμια τάξη. Και η Ευρώπη είναι το πεδίο μάχης αυτής της νέας σύγκρουσης, η οποία είναι η μήτρα της νέας παγκόσμιας τάξης. Δηλαδή έχουμε έρθει στις εποχές του, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, όπου πραγματικά οι δύο μεγάλοι πόλεμοι στο ευρωπαϊκό έδαφος διαμόρφωσαν την παγκόσμια τάξη. Τώρα γίνεται ένας τρίτος μεγάλος πόλεμος, θα διαρκέσει πολύ, δεν υπάρχει καμία ένδειξη, και το τονίζω, καμία ένδειξη, εκτός αν θέλουμε να παίρνουμε τις επιθυμίες μας για πραγματικότητα, ότι ο πόλεμος αυτός θα τερματιστεί. Δεν υπάρχει πολιτικό περιθώριο συμφωνίας. Υπάρχει βέβαια περιθώριο ανακοχής κάποια στιγμή. Και η ανακοχή, όπως μπορούν να φανταστούν οι ακροατές σας, συμβαίνει ακόμη και όταν οι δύο αντίπαλοι εξαντλούνται. Θέλουν να θάψουν τους νεκρούς τους, θέλουν να γεμίσουν τις αποθήκες τους με όπλα, να πάρουν δυνάμεις και να ξανασυνεχίσουν. Υπάρχουν ανακοχές όπως αυτή στην Κορεατική Χερσόνησο που έχουν κρατήσει 70 χρόνια. Αλλά παραμένει εμπόλεμη η κατάσταση και η Ευρώπη θα είναι τα μετόπισθεν της γραμμής αντιπαράταξης. Είναι τα μετόπισθεν της γραμμής αντιπαράταξης ή στην ίδια την Ευρώπη με κορονίδα τον προσταροκριό της οικονομικά μέχρι πριν ένα διάστημα τη Γερμανία συντελούνται καταστάσεις ή δημιουργούνται καταστάσεις που θυμίζουν Μεσοπόλεμο, κατά άλλους δημοκρατία της Βαϊμάρης, χαλίβδινα κράτη, και εννοώ αυτές τις πληροφορίες και την εκτεταμένη επιχείρηση σε όλη τη Γερμανία από 3.000 ειδικούς αστυνομικούς για τη σύλληψη των φίλων του Ράιχ, που είναι μια οργάνωση που έχει από πρίγκιπες, βουλευτές και εισαγγελείς και 30.000 μέλη. Κοιτάξτε, όταν ο Χίτλερ έκανε το 1923 την πρώτη του απόπειρα στο πραξικόπημα στο Μόναχο, δεν είχε περισσότερες δυνάμεις και δεν ήταν λιγότερο γραφικός από αυτούς που βλέπουμε σήμερα. Και υπήρξαν και άλλες πολλές προσπάθειες σε πόλεις της Γερμανίας για την κατάλυση της συνταγματικής τάξης στην περίοδο αυτή. Γιατί συνέβη, γιατί υπήρχε αυτό? Υπήρχε γιατί η χώρα από μια περίοδο ευημερίας πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα σε 4 χρόνια κατέληξε με βαθύτατη οικονομική και κοινωνική κρίση. Και τώρα διαμορφώνονται αντίστοιχες συνθήκες βαθιάς οικονομικής και με του πολύ κοινωνικής κρίσης. Δεν είναι καλός σύμβουλος ούτε η πείνα ούτε το κρύο, και αυτά φαίνεται να απειλούν τη Γερμανία. Όταν ο Οργανισμός Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποθηκεύσουν νερό, κονσέρβες και κεριά, διότι προβλέπει ότι στα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου θα υπάρξουν εκτεταμένα blackout. Δεν θα υπάρχει δηλαδή διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια ή θα υπάρχει εκπεριτροπής, για να το πούμε πιο ακριβέστερα. Για ποιο λόγο λοιπόν οι Γερμανοί να δεχθούν αδιαμαρτύρητα, και ποια κοινωνία θα δεχόταν αδιαμαρτύρητα ένα τέτοιο πισωγύρισμα στις συνθήκες του βίου της? Πολύ περισσότερο όταν η πολιτική τάξη, η οποία επαγγέλθηκε την ευημερία μέσω φθηνού ρωσικού αερίου, στο οποίο εξήρτησε όχι μόνο τη Γερμανία αλλά μαζικά όλη την Ευρώπη. Η Γερμανία ήταν ο διαχειριστής του ρωσικού φυσικού αερίου, το οποίο το μοίραζε με μεγάλο κέρδος στις υπόλοιπες χώρες για τις άμεσες ανάγκες τους, και ταυτόχρονα είχε βάλει όλες τις χώρες να δουλεύουν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ίδια είχε εγκαίρως διαγνώσει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμπληρωματικά μόνο μπορούν να δουλέψουν και δεν μπορούν, δεν είναι αυθύπαρκτες, δεν μπορούν δηλαδή από μόνες τους να σηκώσουν το βάρος των ενεργειακών αναγκών μιας χώρας και της Γερμανίας. Συνεπώς αυτή ήταν η κατάσταση, και οι ίδιοι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι είχαν κάνει αυτή την καταστροφική, όπως αποδεικνύεται τώρα, επιλογή, θεωρώντας ότι η Ρωσία δεν θα εκμεταλλευτεί ποτέ την εξάρτηση όλης της Ευρώπης από τη δική της ενέργεια,
Και γι' αυτόν τον λόγο θα συμπεριφερόταν, ας πούμε, θα πήγαινε φερειπή στο Διεθνές Δικαστήριο για, για τα προβλήματα που θεωρούσαν ότι είχαν οι Ρωσόφωνοι. Ή θα επέμενε σε ατέρμονες διπλωματικές διεργασίες πέριξ της συμφωνίας του Μίνσκ, την οποία είχαν κουρελιάσει οι Ουκρανοί. Συνεπώς, αυτοί οι άνθρωποι με αυτήν την κοντόθωρη πολιτική είναι πάλι στο τιμόνι. Και τώρα υπερακοντίζουν στην αντίθετη κατεύθυνση. Βάζουν ένα πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο, ναι, ναι. Το οποίο θα λειτουργήσει εις βάρος του Ευρωπαίου καταναλωτή. Αν ήθελαν πραγματικά να γονατίζουν τη Ρωσία και να μην παίρνουν ρωσικό πετρέλαιο, ας βάζουν πλαφόν 20 ευρώ. 30 που λέει ο Ζελένσκι. Τότε θα είχε ένα νόημα. Αλλά ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι θα πάνε να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο από τους Ινδούς, από τρίτους. Θα γίνονται εκεί κάποιες προσμίξεις, λίγο σαν αραβικό, λίγο ρωσικό, και θα το πουλάνε με τεράστια κέρδη. Συνεπώς, η κυρία Φόντερ Λάιεν και όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν ήταν κυβέρνηση, θα είχε πει 40.000 φορές. Διότι ο κόσμος θα είχε βγει στους δρόμους, διότι θα είχε χάσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να τους κατεβάσει, δεν μπορεί να άρει την εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι το μείζον έλλειμμα δημοκρατίας στο άλλο παραμύθι, στον άλλο παραμυθένιο θεσμό, στο οποίο οι πάντες στην Ελλάδα ομνίουν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι το αριστούργημα της δημοκρατίας. Μου θυμίζουν οι αναλύσεις όλων των ευρωπαϊστών και όλων όσων ασχολούνται με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όπως την λένε, τις αναλύσεις του φιλοσόφου Χέγκελ, ο οποίος έλεγε ότι η Γερμανία του Κάιζερ Γουλιέλμου είναι το τελικό στάδιο εξέλιξης ανθρωπότητας. Λοιπόν, εκεί είμαστε. Κύριε Πρέσβη, με αυτό το κλίμα, και επανέρχομαι, αισθάνεστε σε αυτή την παγκόσμια γεωπολιτική ανακατάταξη που μάλλον η Δύση δεν έχει αντιληφθεί και το ρυθμό της. Αισθάνεστε όμως ότι ειδικά στον ευρωπαϊκό χώρο είμαστε σε μέρες μεσοπολέμου, και δεν εννοώ μόνο οικονομικά, εννοώ και πολιτικά, αυτό το έλλειμμα ηγεσιών που βλέπετε, από τη μια η αποχάβνωση από τα μέσα του κόσμου, η αδράνεια, η συσσωρευμένη σιωπηρή οργή, όλα αυτά σας δημιουργούν ένα κλίμα στον ευρωπαϊκό χώρο μεσοπολέμου ή είναι υπερβολή? Υπάρχουν αναλογίες. Δεν έχουμε περάσει τον τεράστιο πληθωρισμό, δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα αυτής της έκτασης ακόμη, αλλά υπάρχουν σημαντικές αναλογίες. Η βασική αναλογία, αυτό που εγώ βλέπω να είναι πιο επικίνδυνο και πιο που υπήρχε τότε, υπάρχει και τώρα, είναι η έλλειψη πολιτικού οράματος. Στο Μεσοπόλεμο η Ευρώπη είχε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο δρόμους. Ήταν ο φασισμός και ο ναζισμός, που στήριζαν τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, και η άλλη λύση για όσους διαφωνούσαν με αυτό ήταν ο κομμουνισμός. Είχε καταρρεύσει το όραμα της αστικής δημοκρατίας, είχε καταρρεύσει το όραμα της πεφωτισμένης μοναρχίας αυτής που είχε η Γερμανία, συνταγματικής μοναρχίας, έτσι, που είχε η Γερμανία μέχρι το 1914. Και τώρα έχει καταρρεύσει το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Τίποτα από όσα κάνει η Ευρώπη δεν δικαιολογούν τον τίτλο της Ενωμένης, δεν εννοούν καν τον τίτλο της Ευρώπης. Διότι και η Ουκρανία και η Σερβία Ευρώπη είναι. Και είναι αποσυνάγωγοι. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα έλλειψης πολιτικού οράματος. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια απέκδυση, μια καταγγελία του έθνους κράτους, του εθνικισμού κτλ. Υπάρχει αυτός, το έθνος κράτος ταυτίζεται με τον εθνικισμό, ταυτίζεται με την ακροδεξιά, όποιος μιλάει για έθνος κράτος είναι αυτόματα ακροδεξιός. Υπάρχει μια απαξίωση, συστηματική απαξίωση του μοναδικού σκάφους, το οποίο μπορεί να πλέει σε αυτούς τους καιρούς και με αυτά τα μποφόρ, που είναι το έθνος κράτος. Το οποίο καβαλά ως ατζέντα η ακροδεξιά, αφού κανείς άλλος δεν την ακουμπά. Έτσι δεν είναι? Προφανώς η ακροδεξιά λέει στον κόσμο, όπως ο οποιοσδήποτε θέλει να τον εξαπατήσει,
Βασική αρχή της εξαπάτησης είναι να πει στον άλλον αυτά που θέλει να ακούσει. Γι' αυτό εγώ δεν στρογγυλεύω το λόγο μου, όπως είπατε πριν. Διπλωμάτης είμαι, θα μπορούσα να πω αυτά και να μην τα ίδια, και μάλιστα να τα γράψω και να ισχυρίζομαι μετά ότι τα έχω πει και θα έλεγα την αλήθεια και να μην έχει καταλάβει κανένας τίποτε. Αλλά δεν θεωρώ ότι οι δημόσιοι λειτουργοί πρέπει να μιλούν στην ελληνική κοινωνία, στον ελληνικό λαό, με μια γλώσσα που είναι βέβαιη ότι ελάχιστη θα καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνουμε διπλωματία απέναντι στον ίδιο μας, την ίδια μας την κοινωνία. Και ταυτόχρονα εγώ δεν διεκδικώ ούτε να κάποιο δημόσιο αξίωμα, ούτε να ξαναγυρίσω στο Υπουργείο και να, όπως πάρα πολλοί συνάδελφοι, ούτε να μπω στο Διοικητικό Συμβούλιο Τραπέζης, ούτε να γίνω διοικητής σε ΕΥΠ, ούτε τίποτα. Εγώ δεν έχω καμία επιθυμία, αλλά και πάλι να είχα επιθυμία, πάλι έτσι θα τα έλεγα, λόγω χαρακτήρα. Εν πάση περιπτώσει δεν έχω καμία επιθυμία να πολιτευτώ, να κάνω οτιδήποτε. Συνεπώς, ομιλώ τη γλώσσα της αληθείας όπως την καταλαβαίνω εγώ. Μπορεί να διαφωνεί κανείς μαζί μου, δεν έχω το μονοπόλιο της αλήθειας ή της σοφίας, αλλά προϋπόθεση για να γίνει μια υγιής ακαδημαϊκή συζήτηση είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τη γάτα γάτα, ασίκα σίκα, τη σκάφη σκάφη. Κύριε Πρέσβη, σε αυτό το κλίμα και ενδεχομένως μιας πολιτικής και οικονομικής αποδυνάμωσης της Γερμανίας, εγώ δεν το αφήνω εκτός κάδρου αυτό, η Πολωνία έρχεται με ένα πιεστικό τρόπο διαστόματος του Υφυπουργού Εξωτερικών της μέσα στο Βερολίνο να πει: εμείς διεκδικούμε 1,33 ευρώ από τις καταστροφές του γερμανικού στρατού στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τη μείωση 40% του ΑΕΠ μας, και καλούμε σε διεθνή διάσκεψη, στην οποία καλούμε και την Ελλάδα. Και επειδή το ξέρετε το διαχρονικό αίτημα από τη μία, την ομόφωνη απόφαση της Βουλής από την άλλη και την αδράνεια αφετρίτου, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο επ' αυτού, διότι εδώ φάνηκε να ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας η Ελλάδα να το κάνει με ένα διεθνή τρόπο, να το διεθνοποιήσει. Έχω ασχοληθεί με το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων που οφείλει η Γερμανία για εγκλήματα πολέμου στην Ελλάδα. Και σας λέω ότι η Πολωνία δείχνει ότι τουλάχιστον οι ακροδεξοί, όπως τους λέμε, όπως καταγγέλουν οι Βρυξέλλες, Πολωνοί αξιωματούχοι, έχουν φιλότιμο. Την κατεξοχήν έννοια του φιλότιμου. Είναι ευθύς απέναντι στο λαό τους. Η Γερμανία ισοπαίδωσε την Πολωνία. Λέμε ότι έχει ισοπαίδωσει την Ελλάδα, νομίζω ότι δεν είναι ακριβές. Τεράστιες ζημίες έκανε στην Ελλάδα. Αλλά η Πολωνία δεν ξανασήκωσε κεφάλι. Έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι πολλές πολωνικές περιοχές πέρασαν κάτω από την Σοβιετικό τότε. Και υπήρξε και ένα τεράστιο κύμα προσφύγων. Συνεπώς, οι Πολωνοί έχουν κάθε δικαίωμα, εάν είμαστε στοιχειωδώς συνεπείς με τις αρχές που επαγγέλλεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, που επαγγέλλονται οι δυτικές δημοκρατίες, να απαιτήσουν από τους Γερμανούς πολεμικές επανορθώσεις. Γιατί έχει σημασία αυτό? Διότι εάν δεν τις πληρώσουν οι Γερμανοί, έστω ας μην τις πληρώσουν, ας πληρώσουν σε ένα τρίτο, αν δεν τις πληρώσουν, αν δεν τις καταβάλουν, αν δεν πονέσουν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ναζισμός, ενώ υπήρχε και στην Αγγλία, υπήρχε και στη Γαλλία μεγάλο κίνημα, έγινε στη Γερμανία. Δεν είναι τυχαίο ότι τα δόπεδα συγκέντρωσης, η σχεδιασμένη, μελετημένη εξολόθρευση ανθρώπων με το ιδεολογικό ότι κατήγοντο ανήκαν σε χαμηλότερες ράτσες, Σλάβοι, αναλώσιμοι, έγινε στη Γερμανία. Συνεπώς, κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τους Γερμανούς. Αυτό που δεν θέλουν να αποδεχθούν. Όσο δημοκρατικό, έχω κάνει άπειρες συζητήσεις με Γερμανούς όλων των πολιτικών οριζόντων. Ουδείς δέχεται αυτό. Ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους Γερμανούς. Λένε, ας πούμε, ότι οι Φιλιππίνοι και οι Αυστραλοί δεν μπορούσαν να το έχουν κάνει. Έλα που δεν το έκαναν. Έλα που δεν το έκαναν. Και δεν ήσαν άτυχοι οι Γερμανοί, γιατί τράβηξαν δύο φορές τους πολέμους. Και είναι ικανοί, όπως δείχνει και το. Υπάρχουν επαρκή σταγονίδια μέσα στο γερμανικό πολιτικό σύστημα, και κάθε φορά που η οικονομία δεν πάει καλά, αυτά τα σταγονίδια βρίσκουν περιβάλλον και αναπτύσσονται. Σε
Συνεπώς, μόνο εάν υποχρεωθούν να τα καταβάλουν, μόνο τότε οι νεότερες γενιές θα συνειδητοποιήσουν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ότι οι παππούδες τους ήσαν εγκληματίες. Διότι δεν πήγε να τα κάνει ο Χίτλερ και οι πρετοριανοί του αυτά. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που έχει γράψει ένας Αμερικανός, όχι εβραϊκής καταγωγής, που λέει «Hitler's willing executioners». Δηλαδή οι πρόθυμοι δίμνοι του Χίτλερ, και δείχνει ότι αστυνομικοί πήγαιναν και κάνανε κατατάσσοντα, Γερμανοί αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούσαν στην Κολονία, υπηρετούσαν στο Βερολίνο, έφευγαν από την υπηρεσία τους και πήγαιναν και κατατάσσοντα σε κομάντο θανάτου στο ανατολικό μέτωπο, γιατί ο μισθός ήταν πολύ καλύτερος και οι προοπτικές ανέλυξεις ήταν πολύ καλύτερες. Λοιπόν, τι συζητάμε αυτά? Ήταν μια ολόκληρη κοινωνία η οποία στράφηκε ενάντια σε άλλες. Όσο αυτό δεν το παραδέχονται, όσο δεν παραδέχονται οι Γερμανοί ότι το πρόβλημα είναι με αυτούς, θυμίζει τα άτομα τα οποία έχουν σχιζοφρένεια και δεν το παραδέχονται. Ο βασικός τρόπος να ξεπεράσεις αυτό το πρώτο βήμα προς την ίαση, όπου υπάρχει ίαση σχιζοφρένεια, είναι να πεις ότι έχω, να το παραδεχθείς ότι έχεις το πρόβλημα. Η γερμανική κοινωνία δεν το παραδέχεται με τίποτα. Λένε, όταν τους πιέσει κανείς, θα μπορούσε να το είχαν κάνει και οι Έλληνες και οι Τούρκοι και οι Μικρογιωγοποιοί και οι Ινδοί. Δεν το έκαναν όμως. Άρα, να είμαστε σαφείς, και εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Πολωνική Έκκληση θα πέσει, δεν θα βρει ανταπόκριση από την Ελλάδα, για τον απλούστατο λόγο ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι χειροπόδαρα δεμένο στους Γερμανούς. Να το πούμε έτσι τώρα περιληπτικά, μπορώ να το πω και πιο κομψά και να το αναλύσω, αλλά δεν έχετε να δείτε, ας πούμε, να γυρίσετε, όλες οι βουνοκορφές είναι φυτεμένες ανεμογεννήτριες, ας πούμε, γερμανικής προέλευσης, γερμανικής τέτοιας κτλ. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα, που θα στραφεί το ελληνικό κοινοβούλιο κατά της Γερμανίας και θα συνδράμει τους Πολωνούς σε αυτό το αίτημα, το οποίο είναι διαχρονικό των Πολωνών. Και μπράβο σε αυτή την κυβέρνηση την Πολωνική που το προχωράει. Μιας και το υπενιχτήκατε, εκεί κολούσε και η δήλωσή σας σε πρόσφατη συνέντευξη, με ρωτάει εδώ ο Στέφανος, στο RTV, που κάνατε λόγο για τη στάση της Ελλάδας όσον αφορά τις έρευνες στα ενεργειακά νοτιοδυτικά της Κρήτης, ότι δεσμευόμαστε από γερμανικά συμφέροντα. Αυτό εννοούσατε? Είναι γνωστό ότι δεν εννοούσα, δεν το συνέδεα με τις πολεμικές επανορθώσεις, αλλά είναι γνωστό. Όχι, ότι με τις ανεμογεννήτριες. Μια εντολή γερμανική προς την Ελλάδα είναι να μην αξιοποιήσει τους υδρογονάνθρακες. Διότι η Γερμανία δεν είχε ανάγκη μια χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να προσφέρει φυσικό αέριο και ενέργεια από υδρογονάνθρακες. Είχε το φθηνό υδρογονάνθρακες, το φυσικό αέριο, που είναι η ευγενέστερη μορφή υδρογονάνθρακων, ευγενέστερη ως προς τις επιπτώσεις για τη μόλυνση, που ήταν το φυσικό αέριο που το φέρνανε με αγωγούς. Είχαν φτιάξει και δύο αγωγούς. Έτσι, Nord Stream 1, Nord Stream 2 και οι άλλοι που περνούσαν μέσω Ουκρανίας. Αυτός είναι ο φθηνότερος τρόπος, αλλά έχει και μονοσήμαντη εξάρτηση από τον πάροχο. Οι Γερμανοί λοιπόν δεν επιθυμούσαν ανταγωνισμό. Και γι' αυτό το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ο Γιώργος Παπανδρέου έβγαινε και έλεγε δεν υπάρχει τίποτε εκεί. Ο Μανιάτης έκανε τα οικόπεδα και μετά υπέστη ολική έκλειψη από το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεκαετίας, και ακόμη δύσκολα θα βγει βουλευτής. Και όσοι μίλαγαν για αυτό το θέμα αντιμετωπίζονταν με καχυποψία μέσα στο πολιτικό σύστημα και μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Καλά, δεν το συζητάω, εκεί θεωρούνται lunatics, ας πούμε έτσι. Και όμως χθες ένας πρώην πρωθυπουργός είπε ότι κύριος Σαμαράς, ναι, είπε, ομολόγησε αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουν, το ομολόγησε μεγαλόφωνα. Αυτό το οποίο κατηδίαν όλοι παραδέχονται, ότι εκεί υπάρχει φυσικό αέριο, το οποίο είναι μια εναλλακτική μορφή πηγή ενέργειας για την Ευρώπη, μέχρι να μπορέσουμε μέσω της πράσινης, μέσω της τεχνολογίας, να υπάρξει άφθονη και σταθερή παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν είναι εφικτό. Λοιπόν, η μετάβαση μπορεί να στηριχθεί από το φυσικό αέριο, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλης της Ανατολικής Μεσογείου, της λεκάνης Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό απαιτεί επενδύσεις,
δεν τις επιθυμεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα τις επενδύσεις αυτές, οι εισαγωγής ενέργειας δεν θα ήθελαν να βρεθούν σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει η ελληνική πολιτική ηγεσία. Ο Υπουργός Εξωτερικών μου μιλούσε για τον πλούτο Αιγαίου και το έλεγε σε διεθνή φόρα, το είπε στη Σαουδική Αραβία. Εντάξει, αυτή είναι η ελληνική πολιτική προσέγγιση. Μάλιστα. Και όπως είπατε, ένας πρώην πρωθυπουργός το είπε, αλλά εκ των υστέρων, αφού φάγαμε κατά κούτελα τρία μνημόνια. Κοιτάξτε τώρα, εδώ μου λέει ο φίλος ο Νίκος. Χάσει 10 χρόνια. Μάλιστα. Χάσει 10 χρόνια. Τουλάχιστον. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, να δώσω λίγο μια προσωπική μαρτυρία σε αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος πρέσβης για τους Γερμανούς. Το 2001 βρισκόμουν στο Ανόβερο σε έκθεση τεχνολογίας μαζί με τον τότε εργοδότη μου, καθώς ήμουν στον περίπτερο της εταιρείας, πέρασαν δύο μεσήλικες Γερμανοί και σταμάτησαν μπροστά μου. Μου μίλησαν γερμανικά, τους απάντησα στα αγγλικά ότι είμαι Έλληνας και μπορώ να μιλήσω μαζί τους στα αγγλικά. Με κοίταξαν, κοιτάχτηκαν και μεταξύ τους με έκπληξη και μου απάντησαν πως δεν είναι δυνατόν να είμαι Έλληνας γιατί είμαι ανοιχτόχρωμος. Είπαν κάτι ακόμα μεταξύ τους στα γερμανικά, χαιρέτησαν και αποχώρησαν. Έχει δίκιο, λέει ο κύριος πρέσβης, είναι μία αντίληψη. Δεν θέλω να μείνουμε εκεί, κύριε πρέσβη, όμως. Όχι, να το δούμε. Μην αρχίσει να υπάρχει. Οι Γερμανοί κάνουν φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα. Εμένα η μητέρα μου είχε συλληφθεί από τους Γερμανούς, νεαρή φοιτήτρια στην κατοχή. Δεν μπορεί να ακούσει τη γερμανική γλώσσα έκτοτε μετά την περιποίηση που είχε. Λοιπόν, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν πρέπει να τους βλέπουμε ρατσιστικά. Τα παιδιά και τα εγγόνια δεν χρωστάνε τίποτε. Απλώς πρέπει να παραδεχθούν την ιστορική πραγματικότητα. Όπως ζητάμε από την Τουρκία να παραδεχθεί τη γενοκτονία των Αρμενίων, όχι γιατί θα ξανάρθουν πίσω στη ζωή τα θύματα, ούτε γιατί φταίνει οι νεαροί Τούρκοι τώρα, αυτοί που γεννήθηκαν για αυτά που έκαναν οι παππούδες τους, αλλά γιατί μόνο αν το παραδεχθούν και μόνο αν πληρώσουν για αυτά, θα είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τα επαναλάβουν. Έτσι και με τους Γερμανούς. Υπάρχουν θαυμάσιοι άνθρωποι Γερμανοί που δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Αλλά και αυτοί δεν παραδέχονται, είναι λίγο δύσκολο να παραδεχθεί μια κοινωνία ότι μέσα στο DNA της, στο κοινωνικό της DNA, για να εξηγούμεθα, μέσα στον τρόπο οργάνωσης της συλλογικότητάς της και μέσα στη σκέψη της υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες και υπάρχουν ακόμη. Και χρειάζεται ειδική φαρμακευτική αγωγή, την οποία συνιστούν οι Πολωνοί. Δεν εξαρτάται το μέλλον της Πολωνίας από το αν θα πληρώσουν οι Γερμανοί και είναι προς τιμή των Πολωνών, δεν το θυμήθηκαν όταν, όπως τα θυμηθήκαμε εμείς όταν είχαμε οικονομικό πρόβλημα. Το θυμούνται ενώ η πολωνική οικονομία, δόξα τω Θεώ, πάει μια χαρά. Λοιπόν, πρέπει να παραδεχθούν οι Γερμανοί αυτό το πράγμα. Δεν είναι πεδίο πολεμικής απέναντι στη Γερμανία. Είναι πεδίο συνεννόησης. Η Γερμανία πρέπει να το καταλάβει γιατί είναι για το καλό της ίδιας και όλων των υπολείπων, στον κόσμο και στην Ευρώπη ιδίως. Θέλω να μείνουμε λίγο στο κεφάλαιο που ανοίξατε και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είμαστε μια φάση ερευνών στο Ιόνιο και νότιο-νοτιοδυτικά της Κρήτης. Μάλιστα, υπάρχει και μια εικόνα ότι ιδίως τα νοτιοδυτικά της Κρήτης με αυτόν τον τρόπο και μέχρι το όριο της μέσης γραμμής μπλοκάρουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Από την άλλη, στη διπλωματία μετά την άρον-άρον αποχώρηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, έχουμε ένα δίπολο. Λέμε ότι εμείς αυτή την κυβέρνηση δεν την αναγνωρίζουμε, ότι έχει δικαίωμα να υπογράφει συμφωνίες. Την ίδια ώρα όμως φωνάζουμε που δεν μετέχουμε σε διασκέψεις για τη Λιβύη, που είναι αυτή η κυβέρνηση, πρέπει να το πω αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω, αρχικώς, συμμερίζεστε ότι οι έρευνες μπλοκάρουν πια το τουρκολιβικό μνημόνιο? Όχι. Όποιος το λέει αυτό, είτε δεν γνωρίζει, είτε λέει συνειδητά ψέματα. Εάν πραγματικά είχαμε δώσει θαλασσοτεμάχια προς εκμετάλλευση στην ανατολική, νότιο-ανατολική ακτή της Κρήτης, δηλαδή στα ανοιχτά της Ιεράπετρα, για να το πω, για να το καταλάβουν οι ακροατές, τότε πραγματικά θα μπαίναμε μέσα σε αυτόν τον διάδρομο που έχει. Που συνιστά το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στα δυτικά της Κρήτης, στα δυτικά, νότια, δυτικά και της Κρήτης, εκεί υπάρχει μια παλιά διαμάχη για το όριο της υφαλοκρηπίδας μας με την Κρήτη. Η υφαλοκρηπίδα, υπενθυμίζω στους Σωκρατές, υπάρχει αυτοδικαίως, ipso facto το λένε οι Λατίνοι. Υπάρχει αυτοδικαίως, δηλαδή είτε την έχει ορίσει είτε δεν την έχει ορίσει, η υφαλοκρηπίδα είναι εκεί, ως νομική έννοια. Σου ανήκει επειδή είσαι κυρίαρχο κράτος. Αν δεν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη,
το όριο είναι η μέση γραμμή. Εμείς λοιπόν έχουμε πάρει τη μέση γραμμή. Η Λιβύη παραδοσιακά, πριν από αυτή την κυβέρνηση, πολύ πιο πριν από αυτή την κυβέρνηση, έλεγε όχι, πρέπει να πάει βορειότερα. Γιατί εκεί πέρα υπησέρχονται στην ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου, κατά καιρούς έχουν επισέλθει διάφοροι παράγοντες, το μέγεθος του πληθυσμού, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, η προβολή της γεννητικότητας, δηλαδή πόσο θα είναι ο πληθυσμός μετά από κάποια χρόνια, και επικαλούμενοι αυτά τα στοιχεία, αυτές τις παραμέτρους, οι Λίβοι στις μεταξύ μας διαπραγματεύσεις, επαφές που γινόντουσαν τότε, τις είχε κάνει ο κ. Βαλινάκης, με πολλή επιμέλεια, οφείλω να πω, προβάλλανε αυτές τις απαιτήσεις και ζητούσαν την οριογραμμή να πάει βορειότερα. Εμείς για ευνόητους λόγους, επειδή ο ελέφαντος στο δωμάτιο δεν είναι η Λιβύη, είναι η Τουρκία, λέγαμε μέση γραμμή. Επιμέναμε. Και εν πάση περιπτώσει, στην εκμετάλλευση θα μπορούσαμε να τα βρούμε με τη Λιβύη, αν πραγματικά φέραμε να κάνουμε σε κοιτάσματα που ήσαν ακριβώς εκεί στο όριο και είναι μισά δικά μας, μισά δικά τους, θα μπορούσαμε να τους δώσουμε κάτι παραπάνω στην εκμετάλλευση. Αλλά το όριο έπρεπε να είναι η μέση γραμμή για πολιτικούς, γεωπολιτικούς λόγους δικούς μας. Αυτό επικαλείται η κυρία Μαγνούς, επανέρχεται στην παλιά γραμμή των Λίβιων και λέει ότι ξέρω εγώ, η γραμμή διαχωρισμού ελληνικής και λιβικής υφαλοκρηπίδας πρέπει να πλησιάσει πολύ στην Πελοπόννησο και πραγματικά να αγγίξει τα όρια της Κρήτης. Αυτό όποιος το νομίζει κύριε Μαγνούς, μπορούσε να τους απαντήσει ο κύριος Παπαϊωάννου. Παρακολουθώ, δεν φταίει ο άνθρωπος, συμπαθέστατος είναι, αλλά η εντολή για την πολιτική ηγεσία να τους πει ότι η Ελλάδα και η Λιβύη έχουν αποδεχθεί τη σύμβαση δικαίου της θάλασσας και την αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου του Αμβούργου. Ας προσφύγει εκεί η Λιβύη και η Ελλάδα θα ακολουθήσει, εάν πραγματικά πιστεύει ότι τους έχουμε κλέψει στο τράβηγμα του ορίου. Έτσι θα ήταν ένα προηγούμενο. Ας πάμε εκεί γι' αυτό. Δεν θα τους αφήσουν οι Τούρκοι να πάνε. Να πάμε εκεί γι' αυτό, αλλά δεν έχεις φτιάξει ήδη προηγούμενο με την τμηματική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, που έχεις αφήσει την επίρρεια της Κρήτης προς όφελος της Αιγύπτου. Αυτό θα πούνε οι δικηγόροι της Λιβύης. Αλλά είναι ένα νομικό επιχείρημα το οποίο δεν είναι και καταλυτικό. Το δικαστήριο θα κρίνει, θα σταθμίσει για άλλους λόγους. Στην Αίγυπτο το κάναμε έτσι. Είναι κατά περίπτωση, λέτε, η απόφαση. Δεν είναι υπέρ μας, δεν λειτουργεί υπέρ μας, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο δεν παλεύεται. Μισό λεπτό, κύριε Πρέσβη, να σας το κάνω πιο δύσκολο. Δεν παλεύεται, λέτε. Παλεύεται. Δηλαδή η ένσταση της Λιβύης ότι και με την Αίγυπτο δεχθήκανε τα νησιά να έχουν μειωμένη επίρρεια, αυτό. Εμείς είχαμε δικαίωμα να το κάνουμε παρακάτω. Συμφωνήσαμε με τους Αιγυπτίους για δικούς μας λόγους να τον βάλουμε βορειότερα. Δεν συνεπάγεται αυτό ότι με οποιονδήποτε οριοθετούμε θα του δίνουμε και κάτι. Μισό λεπτό. Με τους Αιγυπτίους μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε μια ειδική περίσταση που κρίναμε εμείς ότι. Θέλω να πω ότι στο δικαστήριο. Μισό λεπτό, κύριε Πρέσβη. Είναι μαχητό, λέτε. Όντως, γιατί αποφάσισε είναι ad hoc. Δημιουργεί όμως προηγούμενα. Λέτε. Δημιουργεί προηγούμενα. Γιατί στην Ιταλία. Καλό θα ήταν. Στην Ιταλία στα 12. Ή τουλάχιστον να το είχαμε δώσει. Αλλά να πάρουμε την επέκταση ανατολικά. Έτσι, να υπάρξει οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και ανατολικά του 28ου νομίζω, δηλαδή να φτάσουμε μέχρι την Κυπριακή ΑΟΣ. Μισό λεπτό. Εμείς και το δώσαμε και τίποτα δεν πήραμε. Μισό λεπτό. Αυτό λοιπόν δεν είναι από μόνο το ένα προηγούμενο, μπορεί να είναι ένα αρνητικό, ας το πούμε έτσι, που είναι μαχητό. Επίσης, δεν δημιουργεί ένα προηγούμενο ότι η οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ιταλία στα 12 ναυτικά μίλια έχουμε τις εξαιρέσεις των Ιταλών αλλιέων. Και τρίτον και πιο σημαντικό, ο Πρωθυπουργός πήγε στα Τύρανα και είπε ότι είμαστε σε καλό δρόμο για την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αλβανία. Ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Και πάμε. Καταλαβαίνω ότι το είπε επειδή έρχονται εκλογές. Μισό λεπτό. Και ότι ενδεχομένως το οδηγηθούμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και σας ρωτώ εγώ, εάν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ας υποθέσουμε ότι έχει δίκιο στην εκτίμηση ο Πρωθυπουργός, με την Αλβανία, το δικαστήριο αποφανθεί για μειωμένη επίρρεια σε ερικούς αικαιοθονούς. Δεν δημιουργούνται πολλές ειδικές περιστάσεις και πολλά προηγούμενα γύρω-γύρω από την Ελλάδα τα οποία θα επικαλεστεί μετά η Τουρκία για το Καστελόριζο. Κύριε Σαχίνη, να σας πω κάτι. Για να πάμε με την. Γιατί
δεν έχουμε πάει με την Αλβανία, ενώ το λιβανίζουμε τόσο καιρό. Διότι οι Αλβανοί θέλουν να φτιάξουμε ένα συνυποσχετικό, το οποίο να εντέλει το δικαστήριο να κρίνει με ρητή αναφορά στις γενικές αρχές του δικαίου, δηλαδή να κρίνει εξ έκβο εμπόνο, δηλαδή να κρίνει κατ' ισομοιρίαν και να μην κρίνει αποκλειστικά και μόνο με βάση την σύμβαση του Μοντί Γκομπέι για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία και η Αλβανία και εμείς έχουμε υπογράψει. Όταν λες λοιπόν στο δικαστήριο, γιατί με το συνυποσχετικό δίνεις εντολή στο δικαστήριο για την επίδικη διαφορά και για το εφαρμοστέο δίκαιο. Σωστό αυτό. Όταν λοιπόν του λες ότι να κρίνει και με βάση κάποιες γενικές αρχές ισότητος και αναλογίας, είναι πολύ πιθανό να το δικαστήριο, στηριζόμενο σε αυτές τις αρχές, αν κρίνει το δικαστήριο μόνο με βάση τη σύμβαση του δικαίου της θάλασσας, η Ερικούσα και η Οθονή, μια χαρά νησιά είναι, έχουν πλήρη επίρρεια, όπως και το νησί Σάσον της Αλβανίας, και αυτό μια χαρά νησί είναι, έχει πλήρη επίρρεια. Συνεπώς, το πρόβλημα με τους Αλβανούς είναι ότι μας εμφανίζουν ένα χαρτί το οποίο είναι drafted, έχει φτιαχτεί, έχει συνταχθεί από τους Τούρκους, και μας λένε με αυτό το χαρτί να πάμε. Με αυτό το συνυποσχετικό, το οποίο δεν είναι ένα απλό χαρτί, καλά το λέτε να το καταλάβει και ο κόσμος. Το συνυποσχετικό είναι το πλαίσιο. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τους διπλωμάτες που ήταν δίπλα του, ήταν δύο εξαιρετικοί διπλωμάτες, και η πρέσβης μας εκεί, η νέα πρέσβης μας, η κυρία Καμίτση, και η παλιά πολύ καλή ήταν η Φιλιππίδου, αλλά δίπλα ήταν και η κυρία Ζηνοβία Σταυρίδη από την ειδική νομική υπηρεσία, η οποία μπήκαμε περίπου μαζί στο Υπουργείο Εξωτερικών και εκτιμώ απεριόριστα τις νομικές της γνώσης και την κατάρτισή της. Θα είχαμε βρει με τους Αλβανούς, εάν οι Αλβανοί άκουγαν τον εαυτό τους και εμάς μόνο. Και δεν ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει με την Αλβανία είναι ότι διαπραγματευόμεθα μέσω των Αλβανών με τους Τούρκους. Όπως και με τη Λιβύη. Οι Τούρκοι υπαγορεύουν στους Αλβανούς θέσεις, τις οποίες καλούμεθα εμείς να αποδεχθούμε. Γι' αυτό δεν συμφωνώ με την εκτίμηση του κυρίου Πρωθυπουργού, αλλά εκλογές έρχονται, ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Γιατί δεν το υπογράφουμε ένα απλό συνυποσχετικό που να λέει στο Διεθνές Δικαστήριο να τραβήξει το όριο της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ανάμεσα στην αποκλειστική ζώνη των δύο χωρών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που αμφότεροι το έχουμε υπογράψει. Τελεία. Γιατί δεν κάνουμε ένα συνυποσχετικό τριών γραμμών? Άρα λοιπόν, έχει σημασία, εγώ θέλω να το τονίσω αυτό, το συνυποσχετικό δεν είναι απλό, γιατί μπορεί να δώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα αποφανθεί το δικαστήριο. Διότι προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι το συνυποσχετικό είναι απλά να αποφασίσει το δικαστήριο. Δεν είναι έτσι. Όχι, αν υπογράψουμε, και οι Τούρκοι έχουν εμφανίσει συνυποσχετικά στο παρελθόν, τα οποία τα έχουμε απορρίψει στις διερευνητικές συνομιλίες, ακριβώς γιατί ήταν συνυποσχετικά, τα οποία ουσιαστικά έλεγαν στο δικαστήριο να αποφασίσει ως να μην υπήρχε το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Έτσι, η σύμβαση του Μοντί Γκομπέι του 1984 για το δίκαιο της θάλασσας. Κύριε Πρέσβη, βλέπετε ότι επιμένω, γιατί στην Ελλάδα, μόνο στην Ελλάδα, καλλιεργείται μια αντίληψη, όχι από όλους, από ορισμένους, ότι αν δεχτούν να υπογράψουμε συνυποσχετικό, η ευθύνη ανήκει στο δικαστήριο της απόφασης. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι τι γράφει το συνυποσχετικό. Αυτό έχει σημασία. Νομίζω ακριβώς. Και νομίζω ότι σε μια συζήτηση που δεν διεξάγεται με οπαδικούς όρους και διεξάγεται με όρους πραγματικά να δούμε την αλήθεια, έτσι, να δούμε τι πράγματι συμβαίνει, δεν υπάρχει δυσκολία εκεί να συμφωνήσουμε. Για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εκλογές έρχονται και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ξέρετε. Ο Αργύρης εδώ μου λέει, ρωτήστε τον κύριο Πρέσβη. Κυνήγι και τα λοιπά, λέγονται τα μεγαλύτερα ψέματα. Μετά το κυνήγι, πριν τις εκλογές, ναι. Ο Αργύρης μου λέει εδώ, ρωτήστε τον κύριο Πρέσβη, κανονικά έπρεπε να πάει στη συνάντηση αυτή ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όταν φτάνοντας ο Ράμα είχε πει ό,τι είχε πει για την Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια εκτίμηση που την κάνει ο Πρωθυπουργός. Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω και που δεν με ευχαρίστησε ήταν το γεγονός ότι για να πείσουμε τον Ράμα να υπογράψει το συνυποσχετικό που του βάζουμε κάτω από τη μύτη, και το οποίο είναι το μόνο λογικό και το μόνο νόμιμο, δεν πάμε να τον κλέψουμε, δεν τον βρίσκουμε έναν ανάγκη, προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε την ανάγκη του.
για να τον πείσουμε, απεκριθήκαμε της δυνατότητας να επισκεφθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Χιμάρα, όχι τα υπόλοιπα Φινίκη και τα Ρέστα, διότι αυτά είναι μέσα στις μειονοτικές περιοχές. Έχει πάει παλιότερα Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά η Χιμάρα που είναι εκτός μειονοτικών περιοχών, κατοικείται από Έλληνες σε ένα μεγάλο πλειοψηφικό ποσοστό, οι οποίοι διώκονται, τους παίρνουν τις περιουσίες, θα έπρεπε να πάει ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, έκανε αυτόν τον ελιγμό και όταν είδε ότι ο Ράμα πήρε αυτό που του προσέφερε και δεν ανταποκρίθηκε, είπε ότι θα επανέλθει σε δεύτερο χρόνο. Μακάρι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όποιος και είναι αυτός, οφείλει στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, στους ανθρώπους που εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην Ελλάδα, να τους συμπαραστέκεται. Όχι μόνο παραμονές εκλογών, πάντοτε. Είναι θέμα αξιοπρέπειάς μας έναντι όχι μόνο των Αλβανών, έναντι όλων των τρίτων. Ότι τους ομογενείς μας τους στηρίζουμε μέχρι εκεί που αντέχουμε. Δηλαδή δεν κάνουμε εκπτώσεις χάρη των ομογενών μας. Και εδώ πέρα αυτός που του εισηγήθηκε του Πρωθυπουργού να προσφέρει αυτό στο Ράμα, δηλαδή να πει ότι κάνει κακό καιρός, να μην πάει στη Χιμάρα με την ελπίδα ότι θα εξήγηλαν στην κοινή συνέντευξη ότι υπεγράφει το συνυποσχετικό ιδού, το συνυποσχετικό και πάμε στο δικαστήριο της Χάγης, δεν προσέφερε καλή υπηρεσία, δεν είχε διαβάσει καλά τις προθέσεις των Αλβανών και δεν είχε κατανοήσει ότι δεν διαθέτουμε μηχανισμό πίεσης της Αλβανίας και πρέπει να δημιουργήσουμε. Όταν με οποιαδήποτε χώρα, δεν είμαι αντιαλβανός, αλλά με οποιαδήποτε χώρα, με την Ουρουγουάη να είχαμε μια διαφορά, όταν δεν βρίσκουμε άκρη, μιλάμε, τελικά για να μπορέσουμε να επικρατήσουμε σε διπλωματικό επίπεδο πρέπει να βρούμε ένα τομέα που να την πιέσει, να πούμε περίπου να τρώμε μοσχαράκι Ουρουγουάης, κάτι να βρούμε που θα τους πιέσει και να τους κάνει να λογιδευτούν σε αυτό που τους ζητάμε. Ο φίλος ο Γέννης λέει: καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο πρέσβη και σήμερα. Δώσαμε 6.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Αίγυπτο Ανατολικά και αμέσως η Αίγυπτος έβγαλε 3 μπλοκ για έρευνα. Εμείς τίποτα. Δεν δημιουργεί ούτως ή άλλως προηγούμενο αυτό και για τα δυτικά ακόμη, κύριε πρέσβη, λέει. Κοιτάξτε, δεν έχουμε χάσει το δικαίωμα να εξαγγείλουμε και εμείς έρευνες. Και μπορεί η κυβέρνηση πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές, οπότε και αυτές γίνουν αυτές, έχω την αίσθηση ότι θα γίνουν πολύ σύντομα, αλλά μετά τις εκλογές να δώσει στις εταιρείες, την Exxon Mobil, τη Chevron ή οποιαδήποτε άλλη, να δώσει άδεια. Αυτοί που αρνείται, ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Κρέκας, ήσαν κατηγορηματικοί αρνητές, ας πούμε, διώχναν τις εταιρείες. Να τους δώσει την άδεια να κάνουν στα νότια και ανατολικά της Κρήτης γεωτρήσεις. Και θα πάνε οι εταιρείες, γιατί ξέρουν ότι είναι δική μας η αποκλειστική οικονομική ζώνη και δεν πρόκειται να τις πτωήσει τις εταιρείες ούτε ο Ερντογάν, ούτε οι διαμαρτυρίες των Λίβιων. Τώρα κοιτάξτε. Λέει ο ακροατής σας προηγούμενο. Εντάξει, δεν έχει τελειώσει το μάτς. Κοιτάξτε, το μάτς δεν έχει τελειώσει. Πυκνώνω όμως κάποια σύννεφα, θα τα βάλω όλα μαζί στο χρόνο που απομένει για να απαντήσετε σε ό,τι προλάβετε. Συμβαίνουν τα εξής. Χθες σε μια συνέντευξη τύπου του State Department γίνεται μια αναφορά ότι η Τουρκία να μην προχωρήσει σε χερσαία επίθεση στη Συρία, αλλά στο ερώτημα των προκλήσεων προς την Ελλάδα λέει καλό είναι οι δύο σύμμαχοι να τα βρουν, το State Department το λέει αυτό, δια της διπλωματικής οδού και να πέσουν εκατέρωθεν οι προκλήσεις. Ένα. Δύο. Στην Κύπρο ο συνάδελφός μου ο Κώστας ο Βενιζέλος στο Φιλελεύθερο έχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αρμόδια Επίτροπος της Ενέργειας διεμήνυσε στην Κυπριακή Δημοκρατία ότι το θέμα των υδρογοναθράκων καλό είναι να το δει και με την τουρκοκυπριακή κοινότητα και μπορεί να παράσχει πολύτιμες υπηρεσίες ο Αμερικανός κύριος Άμος Χοκστάιν, όπως επέλυσε το ζήτημα της ΑΟΖ οριοθέτησης Λιβάνου-Ισραήλ σε μια διευθέτηση των ενεργειακών ζητημάτων. Τρία, η Τουρκία, τέσσερα μάλλον, η Τουρκία μας είπε προχθές και χθες και σε όλα της τα μέσα ότι τέλος, τελείωσε η συζήτηση, η Ελλάδα πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσει, αν δεν το κάνει, θα πάμε νύχτα. Και πέντε, στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, κατά παρέκκληση πάλι από αυτά που λέει ο πρόεδρος του,
μας είπε ότι η Ελλάδα, και παρακαλώ πολύ, αυτή γινόταν με Skype και με μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των αντίστοιχων επιτροπών, Ολλανδίας κτλ. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποστρατιωτικοποιήσει, αν αποστρατιωτικοποιήσει απέναντι και η Τουρκία. Καταλάβατε τώρα. Αυτό για τον κύριο Λοβέρδο οφείλω να πω ότι δεν το γνώριζα και με λυπή βαθύτερα, γιατί ξέρω ότι ξέρει πόσο ετεροβαρές είναι αυτό το πράγμα που λέει. Η Τουρκία μπορεί, είχε προταθεί παλιότερα πολλές φορές να αποσύρει τη στρατιά του Αιγαίου, δηλαδή τους πεζοναύτες η Τουρκία, να τους πάει, ξέρω εγώ, 150 χιλιόμετρα παραπίσω και εμείς σε αντάλλαγμα να αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά. Ναι, αλλά μέσα σε 2 ώρες τους έχει φέρει. Εμείς σε 2 ώρες δεν προλαβαίνουμε. Μισό λεπτό για να μην σας τα λέω εγώ αυθαίρετα. Σας διαβάζω μόταμο τη δήλωση, παρακαλώ πολύ. Συνεδριάζαμε από κοινού με μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών του Ολλανδικού Κοινοβουλίου. Τι καταλαβαίνουν οι Ολλανδοί όταν ακούνε λοιπόν τον κύριο Λοβέρδο να λέει: σε ό,τι αφορά τα νησιά, η Ελλάδα συζητά να απομακρυνθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις της, και από τη μία όμως πλευρά και από την άλλη. Βεβαίως, αν και η Τουρκία θέλει και η ίδια να το κάνει. Αυτή είναι η φράση. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά ατυχής. Εδώ θυμάμαι την διπλωματική μου ιδιότητα. Είναι εξαιρετικά ατυχής και μη επιβοηθητική. Unhelpful, όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες. Αντιλαμβάνομαι ότι έρχονται εκλογές και αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι σε μια κυβέρνηση συνασπισμού, αν προκύψει κυβέρνηση συνασπισμού, εποφθαλμιώνουν το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει παρέλθει, πιστεύω, η εποχή όπου κάποιοι κάνανε δηλώσεις μετανοίας και τις υπογράφανε και αυτές διαβαζόντουσαν την Κυριακή στην εκκλησία του χωριού τους. Λοιπόν, σε όλο το πακέτο. Τώρα, για το Κύπρος, συμπαθέστατος ο κύριος Λοβέρδος, πιστεύω ότι κάνει λάθος. Εντάξει. Τώρα, το άλλο που με ρωτήσατε... Πού πάει το πράγμα με την Τουρκία ουσιαστικά, ναι, γιατί εγώ βλέπω... Οι Κύπροι, ναι, τους είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που πραγματικά θέλουν να ακούσουν. Γιατί αν δείτε ποιοι διαγωνίζονται για να γίνουν πρόεδροι της Κύπρου, να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αποδέχονται την ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή αποδέχονται να χρησιμοποιήσουν τα ενεργειακά αποθέματα της Κύπρου, όχι για να συγκροτήσουν μια κοινότητα άμυνας και ευημερίας στο Νότο, αυτά τα δύο πάνε μαζί, δεν υπάρχει ευημερία δίχως άμυνα, είναι επίπλαστη, αλλά για να να φτιάξουν ένα νέο κράτος εκεί, με συμμέτοχο την Τουρκία, κατευθείαν πλέον την Τουρκία, και να λύσουν το θέμα έτσι. Είναι κυριολεκτικά σε αυτό το θέμα οι υποψήφοι για την Κυπριακή Δημοκρατία, οι μείζονες υποψήφοι, οι τρεις μείζονες, είναι πάρ τον ένα, χτύπα τον άλλον. Είναι η λογική ότι οι άνθρωποι ευθέως ομολογούν ότι δεν αισθάνονται Έλληνες, αναφέρει το δικαίωμά τους, αλλά αναφέρει το δικαίωμα και εμάς να τους κρίνουμε. Εγώ θυμάμαι την Κύπρο που έλεγαν, γράφαν στους τοίχους, την Ελλάδα θέλουμε και αστρώγομεν πέτρες. Έχει περάσει πολύ καιρός από τότε, αλλά μέσα στην κυπριακή κοινωνία εγώ στηρίζω αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μείνει οπαδοί, και νομίζω ότι η καθήκον της χώρας μας είναι να στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους. Πώς, όταν η χώρα μας δεν οριοθετεί ΑΟΣ με την Κύπρο, τι μου λέτε τώρα? Εντάξει, που είναι κλειδί, έτσι. Και για τα δύο άλλα που μου είπατε στην αρχή, θυμίστε τα μου. Εννοώ, τα δύο άλλα ήταν οι δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας επί 48 ώρου βάσεως, ότι τελείωσε η ιστορία των αποστρατιωτικοποιήσεων των νησιών του Αιγαίου, ή το εφαρμόζεται ή θα έρθουμε νύχτα, και το State Department χθες που μας είπε ότι δύο σύμμαχοι... Είναι πολύ σωστά τα λέτε, πολύ σωστά τα βάζετε, τα συνδέετε. Το State Department είπε τις όποιες διαφορές σας να τις συζητήσετε και να μην επιχειρήσετε να τις λύσετε στρατιωτικά. Η Τουρκία λέει ότι η διαφορά για μένα πιο ανυπόφορη, το πιο επίγον ζήτημα είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών, και αν δεν καθίσετε στο τραπέζι να μιλήσουμε γι' αυτό, θα έρθω ένα βράδυ. Άρα η Τουρκία εκμεταλλεύεται πλήρως την αμερικανική ανάγκη, Ελλάδα και Τουρκία, να είναι αλληλοσυμπληρούμενα εργαλεία κατά της Ρωσίας και όχι να τσακώνονται μεταξύ τους. Λοιπόν, και πηγαίνουμε, για να υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα,
και δεν είναι μόνο ο κύριος Λοβέρδος, είναι και πολλοί άλλοι, οι οποίοι θα θέλανε πραγματικά να καθίσουμε να αποσύρουμε τη μεραρχία, όπως την απέσυρε η Χούντα το 1968 από την Κύπρο. Και 6 χρόνια μετά εισέβαλαν ανενόχλητοι περίπου, αποβιβάστηκαν, για να το πω σωστά, οι Τούρκοι. Περί αυτού πρόκειται. Πώς το ξεπερνιέται αυτό, επειδή είμαι διπλωμάτης, να λέω κάποιες λύσεις. Θα έπρεπε να, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα γύρω από την Κρήτη και κατά μήκος των υπηρετικών ακτών. Κάνοντας αυτή την κίνηση, με την οποία θα διαφωνήσει η Τουρκία και με έχει πει κάζους μπέλι, πόλεμο δεν θα κάνει γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, αλλάζουμε όμως την ατζέντα της συζήτησης. Αντί να συζητάμε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, έτσι, θα συζητάγαμε αν έχουμε το δικαίωμα ή όχι, αν είναι νόμιμη αυτή η ενέργειά μας, που είναι 100% νόμιμη. Και εμείς θα μπορούσαμε να πούμε σε όλα τα φόρα που θέλει η Τουρκία και στο ΝΑΤΟ, που θα το βάλει το θέμα και οπουδήποτε, εμείς να λέμε ότι αν η Τουρκία θεωρεί ότι αυτή η επέκταση των χωρικών υδάτων παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ας πάει στη Χάγη. Ας προσφύγει στη Χάγη μονομερώς και εμείς θα δεχθούμε. Να πάμε. Έχει δικαίωμα η Τουρκία ad hoc να προσφύγει για οποιοδήποτε θέμα και κάθε κράτος ad hoc, ασχέτως του αν έχει υπογράψει ή όχι το δίκαιο της θάλασσας, στο δικαστήριο της Χάγης και να πει ότι αυτή η ενέργεια των Ελλήνων να επεκτείνουν τα 12 ναυτικά μίλια. Στα 12 ναυτικά μίλια. Άρα θα αλλάζαμε την ατζέντα. Αλλά αυτό θέλει λίγο αυτό που λένε οι Αμερικάνοι guts, τα οποία δεν έχει η ελληνική πολιτική ηγεσία και των δύο κομμάτων που διεκδικούν την ψήφο των δύο μεγάλων, ας πούμε, και από ό,τι φαίνεται και το μικρότερο υπάρχουν εκεί. Με συγχωρείτε, γιατί το τρίτο δηλαδή με αυτό που λέει να φύγουν αυτοί, να φύγουμε εμείς, λέει κάτι καλύτερο. Θα μπορούσε να είχε ανακριθεί με κάποιο τρόπο στην τάξη ο βουλευτής ο οποίος έκανε αυτό το ολίσθημα. Εγώ ελπίζω ότι είναι ολίσθημα. Θέλω να ελπίζω ότι είναι ολίσθημα. Το διατάφτα με αυτό θέλω. Το διατάφτα λοιπόν είναι ότι τι ούτε αρχιερείς, ας πούμε, αυτούς τους αρχιερείς έχουμε διαλέξει, αυτούς ψηφίζουμε από εκεί και πέρα γιατί παραπονιούμαστε. Κατά τη γνώμη σας, πού οδηγούμαστε, κυρία Ιφαντή, σε αυτό το πλαίσιο, με αυτά τα δεδομένα, με όλα αυτά τα κουτσά, θα πω εγώ, πού οδηγούμαστε? Γιατί η Τουρκία με κάθε τρόπο δεν είναι ότι έχει εκτραχυνθεί, ακούω κάποιες αναλύσεις, έχει εκτραχυνθεί. Πάντα είχε μια πάγια στρατηγική βάθους με χρόνο να περιμένει. Πού οδηγούμαστε όμως, θέλω να μου πείτε. Οδηγούμαστε σε χτύπημα της Τουρκίας, το οποίο μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Εφόσον εστιάζουν στην αποστρατιωτικοποίηση, θα χτυπήσουν με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τους ή και με τα επανδρομένα κάποιες στρατιωτικές δυνάμεις πάνω σε νησιά. Και θα επιδιώξουν μέσα από μια τέτοια επιδρομή, την οποία θα τερματίσουν μέσα σε 2 λεπτά και θα διακηρύξουν ότι προτίθεται να την επαναλάβουν, αν εμείς δεν πάρουμε τα νησιά. Θα μας οδηγήσουν και μέσα στο νατοϊκό πλαίσιο σε μια συζήτηση για το αν τα νησιά είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Η πλειοψηφία των συμμάχων στο ΝΑΤΟ θεωρεί ότι τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, δηλαδή θέλει να κάνει το χατήρι της Τουρκίας για πολιτικούς λόγους και θα μας συμβουλεύσουν να πάρουμε από εκεί τις ένοπλες δυνάμεις μας έναντι μιας υποσχέσεως κτλ. Εκεί οδηγούμε. Και γι' αυτό είπα ότι αν θέλουμε να βγούμε από αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο στον οποίο έχουμε εμπλακεί, θα πρέπει να μεταθέσουμε την συζήτηση σε άλλο τομέα όπου έχουμε πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα. Και να δείξουμε ταυτόχρονα να οχυρώσουμε τα νησιά όχι για να αμυνθούν στην ακτογραμμή. Άμυνα στην ακτογραμμή είναι εξαιρετικά αναποτελεσματική. Να μπορούν να αμυνθούν, να προμαχήσουν για τη χώρα. Δηλαδή να μπορούν να χτυπήσουν, εάν δεχθεί επίθεση ένα, τα υπόλοιπα να ανταποδώσουν πυρ σε βάθος μέσα στη μικρασιατική ενδοχώρα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, μπαίνουμε σε μια κατάσταση, λέμε στους Τούρκους, αν δεν κάνουμε αυτά τα 2 βήματα, ιδίως το δεύτερο, αλλά και το πρώτο, αφήνουμε την μπάλα στους Τούρκους. Και βλέπω παγκόσμιο κύπελο οι ακροατές σας, πώς μπορεί να κερδίσει μια ομάδα η οποία δίνει την μπάλα στην άλλη μονίμως.
Λοιπόν, αν δεν πάρουμε την μπάλα εμείς και δεν βάλουμε εμείς τα θέματα προς συζήτηση, τα οποία μας διευκολύνουν, είναι τακτικό θέμα. Αλλά τώρα τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια, εκλογές έρχονται και οι άνθρωποι, ένα σωρό άνθρωποι στην Ελλάδα θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα. Ενδιαφέρουν τον κόσμο, πιστέψτε με, είναι βροχή των μηνυμάτων. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Θα διαβάσω πολλά από αυτά αύριο και δεν ξέρω αν μπορώ να σας δεσμεύσω και για αύριο. Γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήματα εδώ που μου λένε ότι μείνα να παίξω. Κύριε Σταχίνη, πρώτα θέλω να ζούμε μέχρι αύριο. Εντάξει, πρώτα θέλω. Να σας δεσμεύσω την ίδια ώρα και για αύριο, λοιπόν. Σας ευνηδιάζω για δεύτερη φορά στον αέρα, αλλά δεν ευθύνομαι εγώ. Είναι οι ακροατές εδώ που κάνουν το παιχνίδι. Εντάξει, πρέπει... Δεν θεωρώ ότι λέω τίποτε που δεν θα μπορούσαν να πούν πολλοί άλλοι. Απλώς πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα. Με συγχωρείτε κύριε Υφαντή. Έχω μια διαφωνία. Ναι, επειδή όμως δεν είσαστε εκ της θέσεως ένας τυχαίος δημόσιος λειτουργός. Διπλωμάτης πρώτης γραμμής υπήρξατε. Έχει ενδιαφέρον. Είναι εξαίρετοι διπλωμάτες. Μετρημένοι στα δάχτυλα που το κάνουν δημόσια. Θέλω να πω ότι εγώ τιμώ τους συναδέλφους μου. Υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι. Έχω πει στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχει και πολύ σαβούρα. Εντάξει, αφήστε το αυτό. Οι οποίοι πολλοί από αυτούς είναι σε πολύ κρίσιμες θέσεις. Συνεπώς, δεν περιμένω από αυτούς, αλλά περιμένω από εξίσου ικανούς συναδέλφους, οι οποίοι έχει επέλθει το πλήρωμα του χρόνου και είναι έχουν συνταξιοδοτηθεί, να μιλήσουν και να πούν. Δεν έχει σημασία αν συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί μου. Σωστό. Να μιλήσουν. Αυτό έχει σημασία. Να μιλήσουν ελεύθεροι από δουλείες, έτσι, όχι για να πάρουμε ένα πόστο πάλι τώρα από την πίσω πόρτα, να μιλήσουμε επί της ουσίας. Δηλαδή αυτά που λέμε μεταξύ μας όταν πίνουμε καφέ, να τα πούν στον κόσμο, πρώτον και άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι όποτε θελήσουν μπορούν να καταθέσουν την άποψή τους. Δεν αισθάνομαι ότι αυτά που λέω απηχούν μόνο τον εαυτό μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στον χώρο της διπλωματικής υπηρεσίας, λοιπόν, που τα ίδια φορούν. Να είμαστε καλά, αύριο 11 και 5 θα είναι εδώ. Εσείς μπορεί να λέτε, αλλά εδώ ο κόσμος μου λέει: έχεις αφήσει εδώ κενά πολλά. Όντως έχω αφήσει, αλλά είναι μια συζήτηση πάντα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να τα πούμε και αύριο στις 11 και 5. Να είστε καλά, στο μέτρο του εφικτού. Τους ακροατές για την προσοχή.